Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League. Ο δικέφαλος του Βορρά μετά το τελευταίο ισόπαλο αποτέλεσμα στο Ηράκλειο κόντρα στον Όφι έμεινε πίσω στη μάχη για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης του πρωταθλήματος. Πλέον γνωρίζει πως κάθε απώλεια είναι καταδικαστική, γι' αυτό και η νίκη απέναντι στο Παναθηναϊκό αποτελεί μονόδρομο. Δεν βρίσκεται και στην καλύτερη του φόρμα, μιας και μετράει μία ήττα από την ΑΕΚ στην έδρα του και μία ισοπαλία μακριά από την Τούμπα με τον Όφι. Αυτά τα αποτελέσματα ήταν αρκετά για να χάσει έδαφος και να δει την Ένωση να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση. Ο Άμπελ Φερέιρα θα μπορεί να υπολογίζει και πάλι στις υπηρεσίες του αρχηγού της ομάδας Αντελίνο Βιερίνια, ενώ εκτός μάχης για το μάτς με τον Παναθηναϊκό έμειναν οι Πέλκας, Κρέσπο, Ζαμπά, Εσίτη, Αουγκούστο και Μίσιτς. Έτσι, το πιο πιθανό είναι ο Πορτογάλος τεχνικός να ξεκινήσει με τον Πασχαλάκη στα γκολπόστ, Μάτος, Σίγκανσον, Βαρέλα και Γιαννούλης σε τετράδα μπροστά του, Μαουρίσιο, Ελκαντουρί αμυντικά χαφ, Στόχ και Λιμιό στα φτερά και ο Μπίσεσβάρ πίσω από τον Σιντέρσκι. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΠΑΟΚ δεν σκόραρε στα 3 από τα 4 τελευταία παιχνίδια στην Τούμπα, αυτά που έχασε δηλαδή, αφού είχε σκοράρει και στα 30 προηγούμενα. Ενώ το αξιοσημείωτο είναι πως δεν έχει ισοπαλία στα 11 τελευταία παιχνίδια στην έδρα του. Μάλιστα, η τελευταία χρονολογείται στις 3 Νοεμβρίου, πάλι με τον σημερινό του αντίπαλο, τον Παναθηναϊκό, με 2-2.